Τα φύλλα του φθινοπόρου. Μια φορά και έναν καιρό, στον κήπο ενός παλιού αρχοντικού σπιτιού βρίσκονταν μερικά δέντρα. Καθώς το φθινόπωρο είχε κάνει την εμφάνισή του, τα δέντρα αυτά είχαν ντυθεί με πολλά διαφορετικά χρώματα. Κάποια είχαν παραμείνει πράσινα, άλλα είχαν αποκτήσει αποχρώσεις του κίτρινου και του πορτοκαλί, ενώ άλλα είχαν γίνει κόκκινα σαν τη φωτιά. Δεν ήταν όμως όλο το φύλλωμά τους πάνω στα κλαδιά. Όχι, όχι. Ο αέρας που το βράδυ φυσούσε δυνατά είχε ρίξει πολλά από τα φύλλα των δέντρων στο χώμα. Μέσα σε ένα μικρό σωρό φύλλων λοιπόν βρισκόταν και ένα μικρό κοκκινοπό φύλλο που ο αέρας είχε ρίξει στο χώμα το προηγούμενο βράδυ. Όταν άνοιξε τα μάτια του, είδε γύρω του και κάποια άλλα φύλλα. Κάποια ήταν κίτρινα, κάποια πορτοκαλί. Τα ήξερε όμως αυτά τα φύλλα από τον καιρό που στεκόταν περήφανα στο μεγαλύτερο κλαδί του δέντρου. Το κόκκινο φύλλο ήταν πολύ λυπημένο που είχε βρεθεί στο χώμα. Ένιωθε όμως παρηγοριά που ήταν μαζί με άλλα φύλλα. «Είστε πολλές μέρες εδώ?» ρώτησε θλιμμένα. Ένα κίτρινο φύλλο πήρε το λόγο και είπε ενθουσιασμένο. «Είμαι εδώ από εχθές! Νομίζω ότι πέσαμε μαζί! Αυτός ο αέρας ήταν φανταστικός! Είχα πολύ καιρό να διασκεδάσω έτσι. Αλλά να, περίμενα να καταλήξουμε έξω από τον ψηλό φράχτη.» «Εγώ πάλι είμαι εδώ από προχτές», είπε ένα καφετή φύλλο. «Δεν μπόρεσα να κρατηθώ πολύ ώρα αφού το άρχισε η βροχή και έτσι έπεσα εδώ. Αλλά επειδή ήμουν πολύ βρεγμένος, ο χθεσινός αέρας δεν με μετακίνησε ούτε λίγο.» «Αχ, πόσο θα ήθελα να είμαι ένα φυλλαράκι σε ένα δέντρο που δεν ρίχνει τα φύλλα του, σε ένα κέδρο ας πούμε. Πόσο ζηλεύω όλα αυτά τα φύλλα που μένουν όλο το χρόνο πράσινα και περήφανα πάνω στα κλαδιά τους», είπε το κόκκινο φύλλο. Το κίτρινο φύλλο τον κοίταξε παραξενεμένο. «Δηλαδή θα ήθελες να είσαι φύλλο αιθαλούς δέντρου?» είπε. «Τι είναι αυτό το αιθαλούς δέντρο?» ρώτησε το κόκκινο φύλλο. «Αιθαλή είναι τα δέντρα που δεν χάνουν τα φύλλα τους καμία εποχή του χρόνου. Αντίθετα, τα φυλλοβόλα δέντρα είναι τα δέντρα από τα οποία προερχόμαστε εμείς, που αλλάζουν χρώμα στα φύλλα τους και σιγά σιγά όσο πλησιάζει ο χειμώνας μένουν χωρίς φύλλα», είπε το κίτρινο φύλλο. «Α, κατάλαβα», είπε το κόκκινο φύλλο. «Ε ναι λοιπόν, θα ήθελα να ήμουν φύλλο σε κάποιο αιθαλές δέντρο και όχι σε φυλλοβόλο», δήλωσε πεισματικά το κόκκινο φύλλο. «Και για πες, από ποιο δέντρο προέρχεσαι?» ρώτησε το καφέ φύλλο. «Έρχομαι από την ξυλοκερασιά, στην άκρη του κήπου», είπε και έδειξε προς το εντυπωσιακό δέντρο με τα κόκκινα φύλλα. Όλα τα άλλα φύλλα κοιτούσαν με περιέργεια το κόκκινο φύλλο, αλλά κανένα δεν μιλούσε. Μετά από λίγο το καφέ φύλλο πήρε το λόγο και είπε. «Δεν καταλαβαίνω. Γιατί θα ήθελες να αλλάξεις αυτό που είσαι και να γίνεις ένα πράσινο φύλλο?» «Μα δεν βλέπεις. Όλα τα φύλλα των αιθαλών δέντρων μένουν πράσινα και καμαρωτά όλο το χρόνο. Ούτε ο αέρας, ούτε η δυνατή βροχή μπορούν να τα κάνουν να πέσουν.» «Ναι, έχεις δίκιο. Είναι όντως εντυπωσιακά. Αλλά κανένα από αυτά τα φύλλα δεν βλέπει τον κόσμο όπως εμείς. Αφού ο αέρας ή η βροχή μας ρίξει από το κλαδί, ξεκινάει για μας ένα συναρπαστικό ταξίδι. Βλέπουμε καινούργια μέρη, ανθρώπους, ζώα. Έχουμε να διηγηθούμε τις πιο ωραίες ιστορίες. Δεν μένουμε για πάντα σε ένα κλαδί», είπε το καφέ φύλλο. «Υποθέτω πως δεν το είχε σκεφτεί ποτέ έτσι», μουρμούρισε το κόκκινο φύλλο. «Το ξέρω, μικρό μου. Αλλά μη στραχωγέσαι. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνεις το πιο αναπαντήχο ταξίδι σου. Και που ξέρεις, μπορεί κάποτε να ξανασυναντηθούμε και να μου πεις ότι τελικά είσαι πολύ χαρούμενος που ήσουν μέρος ενός φυλλοβόλου δέντρου.» Την ίδια στιγμή μια δυνατή ρηπή αέρα άρχισε να σκορπίζει τα φύλλα μακριά. «Αντίο», φώναξε το κόκκινο φύλλο. «Και να θυμάσαι, μικρό μου φύλλο, ποτέ να μην έρχεσαι να είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που είσαι ήδη. Είσαι υπέροχο όπως είσαι και πρέπει να είσαι πολύ περήφανο γι' αυτό», είπε το καφέ φύλλο πριν ο άνεμος σκορπίσει μακριά τις λέξεις του. Τέλος.